Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 19χρονης φοιτήτριας, την οποία παρέσυρε και εγκατέλειψε ο οδηγός στη λεωφόρο Θησαίος. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηροπούλου θα δούμε την έκκληση που απευθύνει ο πατέρας του κοριτσιού μέσω του Σταρ. Λεωφόρος Θησαίος Καλλιθέα, ώρα 5 και 54 πρώτα λεπτά, ξημερώματα Σαββάτου. Βιντεοδοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας δείχνει ένα ταξί να σταματάει και να πηγαίνει όπισθεν. Πίσω του τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα ένα μαύρο Smart. Φαίνεται να λειτουργεί μόνο το ένα από τα δύο μπροστινά φώτα, αφού όπως όλα δείχνουν είχε προηγηθεί σύγκρουση. Αυτό το μαύρο Smart είναι το αυτοκίνητο του ασυνείδητου οδηγού, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε χτυπήσει και εγκαταλείψει από ήθητη στην άσφαλτο μια 19χρονη φοιτήτρια φιλολογίας. Η έκκληση του πατέρα της στο Σταρ από το νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται στην εντατική, συγκλονίζει. Όποιος έχει πληροφορίες για ένα μαύρο Smart που χτύπησε την κόρη μου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στις 6 ώρα τα ξημερώματα, να ενημερώσει την αστυνομία, γιατί η κόρη μου βρίσκεται στην εντατική. Ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη Δέσποινα στην οδό Θησαίος στην Καλλιθέα το περασμένο Σάββατο, παραδόθηκε το απόγευμα στις αρχές. Πρόκειται για ένα νεαρό 29 ετών. Η Τασούλα Παπανικολάου τον συνάντησε λίγο πριν προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα και συνομίλησε με τον ίδιο και τον δικηγόρο του. Είναι η στιγμή που ο 29χρονος οδηγός μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας για να παραδοθεί. Οι αρχές τον αναζητούσαν από τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν χτύπησε και εγκατέλειψε τη Δέσποινα που επέστρεφε σπίτι της μετά από πάρτι για τη Eurovision. Πανικοβλήθηκα, εγκατέλειψα το αυτοκίνητο, προσπαθούσα να βρω 4 ημέρες μία λύση, μας αποκάλυψε. Ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε μετά το τροχαίο ήταν ο δικηγόρος του, Μανώλης Βαμβουνάκης. Σήμερα πάτε να παραδοθείτε. Τι έχετε να δηλώσετε? Θέλω να ζητήσω βαθύτατη συγγνώμη από την κοπέλα και την οικογένειά της. Είμαι εδώ για να διορθώσω το λάθος μου με όποιο τρόπο μπορώ. Ξέρω ότι σε μερικά δευτερόλεπτα κατέστρεψα τη ζωή της οικογένειας, της κοπέλας και της δικιάς μου. Πανικοβληθήκατε και φύγατε? Ο 29χρονος οικοδόμος παρουσιάστηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας στις 4.30 το απόγευμα. Συνοδευόταν από τον δικηγόρο του και δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος από το τροχαίο το οποίο προκάλεσε. Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το τραγικό περιστατικό, προσευχόμαστε για την κοπέλα και ευχόμαστε δύναμη στην οικογένειά της. Στο παρόν στάδιο εξηγήσεις θα δοθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Ο εντολέας μου δεν αποδίδει την ευθύνη του σε κακιά στιγμή, αλλά στο λάθος του και δεσμεύεται να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί. Το 18χρονο κορίτσι παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος και θα κληθεί για κατάθεση όταν ολοκληρωθεί από την τροχία όλη η έρευνα για το ατύχημα. Παρακαλά να γίνει το κορίτσι καλά, ενώ θέλει να την επισκεφτεί και στο νοσοκομείο.